Ο νέαρτο φιλιούνται, αγκαλιάζονται. Μόνο θα του δώσω το χέρι μου. Τι κάνετε, κύριε Γεγαλιά? Καλώς σας ήρθατε, κύριε Λαμπόπουλε. Νομίζω ότι είστε πολύ καλά. Εγώ είμαι καλά, εσείς πώς είστε? Εγώ είμαι ταπεινός εργαζόμενος πάντα. Γιατί ξέρω ότι ταλαιπωρείστε από μία λίμωξη. Έχω μία λίμωξη. Περαστικά. Γιατί είμαστε στον αέρα. Το ανωτέρω το ξέρω. Το ανωτέρω αναπνευστικού, λέει, χωρίς επιπλοκές. Αυτή είναι η γνωμάτευση. Αυτό είναι πολύ Έχω καλό. Έχω κάνει και τα τεστ μου για κάθε για γρήπη και για COVID, οπότε μπορείτε να με εμπιστευτείτε. Εμπιστευόμαστε την κρίση σου και την άποψή σου. Επιτρέψτε μου να σας συγχαρώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάντα είχα την εντύπωση ότι ο κόσμος χωρίζεται σε διευθυντές και σε μη διευθυντές. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καθένας... ναι, ναι. Εγώ σε ποια κατηγορία μπορώ να ανήκω, άραγε? Δεν ξέρω. Να σου πω κάτι. Έχω πάντα στη ζωή μου σαν εκρεμές είμαι από τον ένα, από τον ένα κόσμο στον άλλο. Εγώ πάντα είχα την αίσθηση ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν χιούμορ και άλλοι που δεν έχουν. Αυτό ισχύει, αλλά είναι σε ένα παρακάτω επίπεδο. Α, ναι. Οι άλλοι ύπτανται δηλαδή. Ο κεντρικός διαχωρισμός είναι διευθυντές και μη διευθυντές. Οι άλλοι ύπτανται. Εσύ πάντως έχεις κάνει διευθυντής, εξ όσων θυμάμαι. Ψιλοδιευθυντής. Α, όχι, όχι, μη μου το χαλάς τώρα. Μη μου το χαλάς. Μα δεν υπάρχει περίπτωση να μην σε τρολάρει για να μην σε πειράξει. Από τη στιγμή που με τρολάρει ο Γιώργος Αλακόπουλος, οφείλω να απαντήσω. Έχω κάνει αρχισυντάκτηση διευθυντής, δεν έχω κάνει. Ναι. Εξάλλου... Τότε θα σε πάω πιο ψηλά. Έχεις υπάρξει ιδιοκτήτης μέσου ενημέρωσης. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Α, οπότε είμαι πιο κάτω. Μικρομέσου. Λοιπόν, πάμε στη συζήτηση. Πάμε λίγο στα δικά μας τώρα, εκτός της παρέας. Πάμε λίγο στην επικαιρότητα και δεν ξέρω, Γιώργο, μοιάζει λίγο παράτερο να ξεκινάμε από τα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ έχοντας... τον πόλεμο στο Ισραήλ, που φαίνεται να εξελίσσεται σε ευρύτερο του Ισραήλ-Παλαιστίνη, έτσι, ή Χαμάς, αν προτιμάς. Ή τουλάχιστον αυτός είναι ο μεγάλος φόβος, είναι ο μεγάλος τρόμος, θα έλεγα, γιατί μια ενδεχόμενη εμπλοκή και άλλων δυνάμεων, είτε των Σύρων, είτε του Λιβάνου και κυρίως είτε του Ιράν, είναι προφανές ότι θα βάλει μεγάλη φωτιά στην περιοχή, η οποία μπορεί να εξελιχθεί σε αυτό που θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μια όχι υπερεθνική, υπερπεριφερειακή σύραξη, η οποία με τη δύναμη πυρός που υπάρχει πια από κάθε πλευρά θα ισοπεδώσει ολόκληρες περιοχές του πλανήτη. Υπάρχουν ενδείξεις ή υποψίες ότι μπορούμε να διηγηθούμε σε ένα Τρίτο Παγκόσμιο? Αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ είναι ότι γίνεται μια προσπάθεια, ότι υπάρχει και γίνεται μια προσπάθεια, μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση διεθνή. Όλοι σπέβδουν στο Ισραήλ. Όλοι όσοι έχουν ρόλο και λόγο, και όπως από την άλλη πλευρά όλοι κάνουν μια αντισυσπήρωση, θα έλεγα, απέναντι σε αυτούς οι οποίοι προσπαθούν να μιλήσουν με το Ισραήλ και να κρατήσουν σε μια λογική εξέλιξη αυτό που θέλει πια ο Νετανιάχου να κάνει στη Γάζα, να την ισοπεδώσει, να μην υπάρξει χορταράκι χλωρό εκεί πέρα. Και στην πραγματικότητα το κράτος του Ισραήλ, η περιοχή του Ισραήλ, όπως, του Ισραήλ με συγχωρείτε, της Παλαιστίνης, όπως θέλετε πείτε, να μεταφερθεί στη Δυτική Όχθη. Δηλαδή, όταν λέμε Παλαιστινιακό κράτος, Παλαιστινιακή περιοχή, δεν ξέρω τι άλλο, θα είναι η Δυτική Όχθη μόνο και όχι η Γάζα. Και ο Παλαιστινιακός λαός να είναι εκτοπισμένος και να διασπαρεί στο Λίβανο. Ο Παλαιστινιακός λαός είτε θα μεταφερθεί εκεί και θα γίνει και η Δυτική Όχθη μια υπέρ. Πυκνοκατοικημένη περιοχή όπως είναι η Γάζα, που είναι ίσως το πιο πυκνοκατοικημένο μέρος στον πλανήτη. Ή θα είναι, σε κάθε περίπτωση, θα είναι υπό η Ισραηλινή επίβλεψη. Τώρα είναι νωρίς για να βρει κανείς τα αίτια αυτής της ξαφνικής έξαρσης και έντασης. Δεν είναι τόσο εύκολο. Νομίζω ότι παρακολουθώ ότι και διεθνή μέσα ενημέρωση, διεθνείς αναλυτές, διεθνείς πολιτικοί, δυσκολεύονται να καταλάβουν τι ήταν αυτό που πρώτον διευκόλυνε τη Χαμάς να οργανωθεί τόσο προχωρημένα και να κάνει ένα τόσο μεγάλο πλήγμα σε ένα κράτος υπερφρουρούμενο, υπερεξοπλισμένο, με μεγαλοϋπηρεσίες μυστικές, με συστήματα ηλεκτρονικά και δεν ξέρω τι δορυφορικά. Και δεν πήραν χαμπάρι, όλα έγιναν κάτω από τη μύτη τους, θεωρητικά. Και δεύτερον, ποια είναι η επιδίωξη από την πλευρά της Χαμάς? Υπάρχει μία ψευδαίσθηση ότι μπορούν να επιφέρουν ένα πλήγμα στο Ισραήλ και αυτό να βάλει τους ηγέτες τους στο τραπέζι για να συζητήσουν συμβιβασμούς και δημιουργία κράτους. Δεν το πιστεύω.
είναι μια. Άρα δεν είναι αφελής, λες, η Χαμάς για να νομίζω ότι μπορεί να επιτραπεί. Νομίζω πως είναι αφελής η Χαμάς και δεν νομίζω ότι η Χαμάς είναι μια περίκλειστη ομάδα η οποία δεν συζητάει με κανέναν στην περιοχή. Συζητάει και με άλλους. Και με Σύρους συζητάει και με Λιβανίους συζητάει. Και με Ιρανούς συζητάει και με Ρώσους συζητάει. Επειδή ο Γιώργος τώρα έβαλε εδώ με ποιους συζητάει, είναι προφανές ότι οι υποστηρικτές Χαμάς και αφιδώς χρηματοδότησαν. Αφιδώς χρηματοδότησαν. Έτσι. Μόνο τα τούνελ που έχουμε δει για να δημιουργηθούν, νομίζω ότι πρέπει να έχουν πέσει πάρα πολλά πετροδόλαρα. Τώρα θα είναι τουρκικές λίρες, θα είναι, δεν ξέρω. Σίγουρα πάντως είναι πολλά τα λεφτά. Σίγουρα είναι πολλά και σε ό,τι αφορά τον υπόλοιπο εξοπλισμό, γιατί αυτό είναι ένα τεχνικό έργο, ας πούμε. Αλλά αν δούμε, Γιώργη, και το κομμάτι της Χεζμπολάχ, δηλαδή η Χαμάς είναι γατάκι μπροστά στη Χεζμπολάχ. Και έτσι και ξεκινήσει να βαράει και η Χεζμπολάχ από πάνω. Έτσι είναι. Και είναι πολύ κοντά στις Ισραηλινές πόλεις πια. Οποιαδήποτε εμπλοκή άλλου μέρους, στρατιωτική εμπλοκή, είναι βέβαια ότι θα φέρει ένα ντόμινο που θα θυμίζει κάπως τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Και επειδή είπες και για το, κατά τη γνώμη μου, το κύριο, είναι αυτό που όλοι προσπαθούμε να αντιληφθούμε, να καταλάβουμε τι γίνεται. Αυτό που εμποδίζει να καταλάβουμε είναι ότι. Και αν γίνει χερσαία επίθεση, μετά τι. Αυτό το μετά δεν απαντιέται από κανέναν. Η Ουκρανία μας δίδαξε κάτι. Τώρα δεν θέλω να κάνω το στρατιωτικό αναλυτή, αλλά κάποιοι είχαν την εντύπωση ότι ο Πούτιν με την υπεροπλία που έχει θα κάνει περίπατο στην. Θα φτάσει έξω από το Κίεβο και θα επιβάλλει τους όρους του. Και κοντεύουμε να συμπληρώσουμε 2 χρόνια και δεν έχει πλησιάσει το κύριο. Και κάποιοι πίστευαν ότι αυτός ο υπερσυνασπισμός του δυτικού κόσμου με τον υπερεξοπλισμό της Ουκρανίας θα τρέψει τον Πούτιν σε φυγή, θα το ανατρέψει, θα οδηγεί σε πτώχευση την Ρωσία. Τίποτα αυτά δεν συνέβη. Ναι. Ο πόλεμος συνεχίζεται. Συνεχίζεται με έναν τρόπο που περισσότερο ευνοεί τον Πούτιν παρά την άλλη πλευρά, δηλαδή ο Πούτιν κατέχει αυτή τη στιγμή το 20% της Ουκρανίας. Κατέχει μια έκταση περίπου σαν την Ελλάδα. Και πιστεύω ότι εκεί απάνω θα γίνει η διαπραγμάτευση, γιατί κάποια στιγμή όλοι αρχίζουν και καταλαβαίνουν ότι αυτή η υπόθεση έχει παράπλευρες απώλειες που δεν είχαν υπολογίσει κυρίως οι Ευρωπαίοι. Mm-hmm. Οι Ευρωπαίοι που είχαν ένα στρατηγικό συμφέρον να είναι με τη Ρωσία. Δηλαδή η Ευρώπη της Μέρκελ, θα έλεγα, δεν θα πήγαινε εύκολα σε αυτόν τον πόλεμο ή τουλάχιστον θα πήγαινε με τόση όπως πολύ του Σόλτς και διάθεση ναι. πόρων. Αυτό το πλήρωσαν οι ευρωπαϊκές οικονομίες και το πληρώνουν ακόμα. Κάποιοι θα πούνε ότι ξέρεις θα έρθει η ώρα της ανοικοδόμησης και θα ανακάμψουν. Αλλά δεν νομίζω ότι η ανάκαμψη θα αφορά τους λαούς και τις οικονομίες τους. Ενδεχομένως θα αφορά κάποια μεγάλα συγκροτήματα, κάποιες μεγάλες εταιρείες, mm-hmm. κάποιες μεγάλες επιχειρήσεις. Mm-hmm. Αλλά το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο. Άλλοι θα πούνε ναι, αλλά θα ανανεωθούν οι εξοπλισμοί. Δηλαδή, τώρα ό,τι υπάρχει στις αποθήκες, το στέλνουν στην Ουκρανία. Δεν ξέρω τι, το ρίχνουν στο γάμο του Καραγκιόζη, το πουλάνε, γιατί έχουν εντοπιστεί και, όπως ξέρετε, mm-hmm. περιπτώσεις. Ο οπλισμός που έπρεπε να είναι στην Ουκρανία είναι σε άλλα μέρη του κόσμου. Εν πάση περιπτώσει, η Ουκρανία μας δίδαξε ότι η πολεμική σύγκρουση σε μια εποχή που υποτίθεται υπάρχει μια πληθώρα μέσων να κάνεις εκτιμήσεις και να κάνεις προβολές στο μέλλον και να κάνεις προβλέψεις, η πολιτική σύγκρουση δεν προβλέπεται, η εξέλιξή της δεν προβλέπεται. Και ενδεχομένως μπορεί να είναι πολύ πιο δαπανηρή από όσο και κοστοβόρα από όσο υπολογίζει κανείς. Απόδειξε και αυτό που γίνεται τώρα στο Ισραήλ. Ναι. Δηλαδή αυτός ο υπερμηχανισμός, η υπερστρατιωτική μηχανή του Ισραήλ, είναι δύσκολο να τα βάλει αυτούς τους ξυπόλοιπους εκεί πέρα. Δεύτερη φορά είναι που οι υπερμηχανισμοί, θα σας θυμίσω και την περίπτωση του Αυγανιστάν, τον Ταλιμπάν και τα λοιπά, οι ξυπόλοιτοι δεν παρακολουθούνται από τους δορυφόρους. Υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο ποτέ στην ιστορία δεν, όταν δεν υποτιμήθηκε σωστά, δεν έδωσε σωστά συμπεράσματα. Όταν ο άλλος αγωνίζεται για τον τόπο του, για την πατρίδα του, για το σπίτι του, για την ύπαρξή του, είναι προφανές ότι αυτό λειτουργεί απέναντι στον υπερεξοπλισμό του άλλου τελείως, τον καθιστά ανθεκτικό. Και η Ουκρανία. Η Ουκρανία είναι ένα διεφθαρμένο καθεστώς. Μια χώρα η οποία είναι φτωχή. Μια χώρα η οποία έχει απίστευτα προβλήματα διοίκησης, λειτουργίας. Αλλά αυτό το οποίο κράτησε τους Ουκρανούς ακόμη στα μέτωπα είναι ότι πέραν του υπερεξοπλισμού που έχουν από τη Δύση είναι
ψυχή των Ουκρανών να κρατήσουν την πατρίδα τους. Mm-hmm. Των απλών Ουκρανών. Γιατί νομίζω ότι οι μεγάλοι και οι μικρομεσαίοι Ουκρανοί σουλατσάρουν στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες με κάτι κουρσάρες που λες. Λοιπόν, το ίδιο συμβαίνει και με τους Παλαιστίνιους. Οι Παλαιστίνιοι θέλουν μια πατρίδα. Και αυτό είναι δικαίωμά τους, το δικαιούνται. Ναι, όλοι το αναγνωρίζουν πια, οι περισσότεροι μάλλον το αναγνωρίζουν. Μιλάνε για δύο κράτη, αλλά ποτέ δεν το βλέπουν. Ναι, εδώ είναι αυτό. Δύο κράτη. Ναι. Έτσι, βγαίνει και για παράδειγμα ο Ερντογάν και το λέει και βάζει και μια προϋπόθεση. Με πρωτεύουσα του Παλαιστίνης στην Ελλάδα. Τον Ερντογάν πιστεύω. Παρακολουθώ λίγο στα ελληνικά μέσα ενημέρωση. Μια αξιολόγηση των χειρισμών του Ερντογάν του 48 ώρου, η οποία δεν νομίζω ότι είναι σωστή. Ο Ερντογάν είναι σημαντικό παίκτη στην περιοχή. Είναι μια μεγάλη χώρα, ελέγχει τα στενά, βλέπει το Ιράν, βλέπει το Κάφκασο. Γιατί είχα μάθει ότι είναι απομονωμένο. Μαστρολάρι κανονικά. Το αντίθετο απομονωμένο. Το ξέρω, καταλαβαίνεις ότι το ερώτημα είναι. Και στην Ουκρανία αγνώρισε το ΝΑΤΟ, μέλος του ΝΑΤΟ, κεντρικό μέλος του ΝΑΤΟ. Το αγνώρισε και έκανε τον ενδιάμεσο. Και είναι ή θέλει να είναι ένας από τους ηγέτες του μουσουλμανικού κόσμου και μάλιστα ενδεχομένως ο πιο προχωρημένος, ο πιο εξελιγμένος. Ναι, οπότε αλλά πήρε θέση μια πολιτική και στο Ουκρανικό, να έτσι. Πήρε θέση και στο Ουκρανικό. Άρα θέλει να έχει ένα κεντρικό στρατηγικό ρόλο. Έχει κανείς την εντύπωση ότι ο Ερντογάν ζημιώθηκε από το Ουκρανικό? Καθόλου. Καθόλου δεν ζημιώθηκε. Και πριν αυτή την εξέλιξη τώρα στο Ισραήλ, είχε κλείσει όλα τα μέτωπα γύρω-γύρω. Με την Αίγυπτο είχε κλείσει το μέτωπο. Με το Ισραήλ είχε αρχίσει να συζητάει. Η Λιβύη δεν το συζητώ, έτσι. Η Λιβύη επεδείχθηκε να μην πω βαριά κουβέντα. Τουρκο-λιβικό σύμφωνο, μην το ξεχνάμε. Μην πω βαριά κουβέντα, μην πω ότι η πανολεθρία για την ελληνική εξωτερική πολιτική. Πάντως μια ήττα ήταν. Mm-hmm. Θέλω να πω λοιπόν ότι όλοι ήταν κάτι πολιτική του. Άρα δεν έχει νόημα να βλέπουμε αυτά τα πράγματα τη σκοπιά των επικρίσεων ενό κάποιου που έχει τα δεδομένα. Λέει και για τη Χαμάς όμως ότι δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση πηγαίνοντας κόντρα. Ξέρει αυτά. Ξέρει αυτά. Από καιρό σε καιρό πολεμάει γύρω τα σύνορά του. Πολεμάει με τους Κούρδους, το Συριακό έδαφος. Πολεμάει. Δηλαδή είναι εμπλεκόμενος. Εμένα πάντως θέλω να σου πω ότι οι θέσεις που παίρνει ο Ερντογάν μου κάνουν εντύπωση, βέβαια σκεπτόμενος με έναν άλλο τρόπο από ό,τι σκέφτεται ο ίδιος, γιατί είναι προφανές. Δηλαδή μιλάς για δύο κράτη. Σε αφορά. Και εσένα αυτό που λες, γιατί θα μπορούσε εύκολα να πει κανένας ότι αφού θεωρείς τη Χαμάς απελευθερωτική κίνηση, γιατί δεν θεωρείς και το ΠΚΚ απελευθερωτική κίνηση, τους Κούρδους δηλαδή. Γιατί εκεί δεν υπάρχουν δύο κράτη και πάει λέγοντας. Ο Ερντογάν τοποθετείται έτσι σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, στην οποία εκτός από τις πολιτικές συμπεριφορές υπάρχει σε ένταση και το συνέστημα του μουσουλμανικού κόσμου. Ναι. Και προσπαθεί να εδραιώσει την ηγεσία του, να εδραιώσει το κύρος του, την επιβολή του, την επικράτησή του στη συνείδηση αυτών των ανθρώπων. Στα τραπέζια των διαπραγματεύσεων, ενδεχομένως δεν ξέρω τι ελιγμούς θα κάνει. Έχουμε δει ότι ξέρει να κάνει ελιγμούς, το είδαμε τι έκανε με την Σουηδία και την Φιλανδία για τον ΝΑΤΟ. Νομίζω ότι είναι παίχτης, παίζει σε αυτό το παιχνίδι. Mm-hmm. Και παίζει με έναν τρόπο που δεν πιστεύω θα τον βλάψει. Λοιπόν. Η εκτίμησή σου πριν πάμε στα εσωτερικά της εσωτερικής επικαιρότητας και έχουμε πολλά τουλάχιστον από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι θα είναι μια κρίση διαρκείας ή θα γίνει ένα μπαμ, θα ισοπεδωθούν τα πάντα και θα ξεκινήσουμε από το μηδέν? Μια κρίση διαρκείας θα είναι από τη στιγμή που ένας λαός είναι σε αναζήτηση γης, σε αναζήτηση πατρίδας, σε αναζήτηση τόπου να σταθεί. Εκτός αν πει κανείς ότι το Ισραήλ θα εξολοθρεύσει μέχρι ενός τους Παλαιστινίους. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πιστεύω ότι θα υπάρξει μια πολύ μεγάλη καταστροφή ανθρωπιστική. Θα χαθούν πολλές ζωές στη Γάζα. Αλλά στη συνέχεια ενδεχομένως θα προκύψει, είναι μια ανάλυση αυτή που την κάνουν πολλοί από τους αναλυτές, ενδεχομένως θα προκύψει μια νέα γενιά Παλαιστινίων περισσότερο ριζοσπαστικοποιημένη. Mm-hmm. Ενδεχομένως θα υπάρξει και μια ριζοσπαστικοποίηση του μουσουλμανικού πληθυσμού στη Δύση, στην Ευρώπη, που τα τελευταία χρόνια είχαμε κάποιες τρομοκρατικές ενέργειες, είχαμε κάποιες φοβιστικές επιθέσεις, αλλά γενικά όμως δεν ήταν σε καταστολή ένταση, σχετικά. Σε ένταση. Αυτά θέλουν προσοχή πια, γιατί οι κοινωνίες. Δεν ξέρεις πώς θα σε ξημερώσει. Είναι πάρα πολύ περιπλεγμένες εσωτερικά. Έχει αλλοιωθεί, με το λέμε την αρνητική έννοια, οι πληθυσμοί τους έχουν στους πληθυσμούς έχουν προσθεθεί καινούργιες αντιλήψεις, καινούργιες δοξασίες, καινούργιες θρησκείες, καινούργιες συμπεριφορές.
Και αυτά τα πράγματα φτιάχνουν οι φυσικές και στην Ευρώπη. Υπάρχει μεγάλο όρο και για όλους τους υπόλοιπους, γιατί αυτό θα διαχυθεί με έναν τρόπο τώρα. Πάμε εδώ και στα δικά μας, στα του ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, γιατί η πολιτική επικαιρότητα σχεδόν... Είναι δικά μας τα του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Εννοείς την εγχώρια επικαιρότητα. Όχι, το εννοώ, γιατί πραγματικά η πολιτική επικαιρότητα τουλάχιστον έχει καλυφθεί εδώ και παραπάνω από ένα μήνα πια. Σε αυτή τη συζήτηση, αν μου επιτρέπεις Γιώργο, λείπει ένα στοιχείο κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή λείπει ένας υπολογισμός. Δεν κάνω τον έξυπνο. Για να την κάνω αυτή τη συζήτηση πρέπει να ξέρουμε για ποιον ΣΥΡΙΖΑ μιλάμε. Εάν μιλάμε για τον ΣΥΡΙΖΑ ως κυβερνός αδύναμη, έτσι όπως εμφανίστηκε το 2012 και κορυφώθηκε το 2015 και διατήρησε αυτή την ικανότητα και το 2019, νομίζω ότι αυτό έχει τελειώσει. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τη συγκυρία που διαμορφώνει τα κυβερνητικά κόμματα, που διαμορφώνει κυβερνητικές προοπτικές σε ένα χώρο. Δεν κατάφερε να το κάνει ούτε στην αντιπολίτευση, ούτε στην κυβέρνηση. Δεν κατάφερε καν να μαζικοποιηθεί. Και μου κάνει εντύπωση που γίνεται μια συζήτηση αυτές τις μέρες για τον κόσμο που ψήφισε τον κύριο Κασελάκη. Ποιο κόσμο? Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε, αν θυμάμαι καλά, το Μάιο γύρω στο 1.200.000 ψηφοφόρους, 180.000 ναι, κάτι τέτοιο. Και γύρω στους 900.000. Και 930.000 μετά. Ψήφισαν 150.000. Δεν είναι και η κόσμος ηρωή. Έτσι, ο Ανδρουλάκης δηλαδή, το Πασόκ με το μικρότερο ποσοστό, πήρε περισσότερους αναλογικά δηλαδή, ναι, από τους ΣΥΡΙΖΑ. Είναι βέβαια και ακριβώς η συζήτηση. Άρα λοιπόν, και αν και μιλάμε και για τον κυβερνώντα ΣΥΡΙΖΑ, αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει και νομίζω χάνουμε την ώρα μας κάνοντας αυτή τη συζήτηση. Εάν μιλάμε όμως για ένα κόμμα της αριστεράς που έχουμε ξαναδεί να ομφαλοσκοπείται, να αμοιβαδοποιείται και να κόβεται σε κομμάτια και σε τάσεις και σε φράξεις και σε συνιστώσεις κλπ., νομίζω ότι. Εκεί οδηγούμαστε με μία έλλειψη. Ο ΣΥΡΙΖΑ, που όλοι μας το θυμάμαι, εγώ και εσύ Γιώργο, η Βούλανη μικρή δεν τα θυμάται αυτά, πάντα είχε στις γραμμές του κάποιες προσωπικότητες που είχαν ενδιαφέρον. Μπορεί σε εκλογικό επίπεδο να ήταν περιφερειακές δυνάμεις. Έχεις ένα δίκιο σε αυτό. Να παίρνουν 3-4-5%, δεν ξέρω πού. Ξεκινώντας, ιδίως από τον Λεωνίδα Κυρκοκέντρο. Όλοι όμως ήταν έτσι. Και ο Αλαβάνος ήταν μια ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον. Φυσικά, εννοείται. Και πάντα. Και είχε και οραματική διάσταση. Αυτό που λέει ο Γιώργος. Μπορεί, ας πούμε, ο Λεωνίδας ο Κύρκος να είχε μια τρυφερότητα, έναν ρομαντισμό στα της κοινωνίας. Ο Αλαβάνος, ας πούμε, στο οργανωτικό. Αυτό που καταλάβανε πολύ μεγάλο κομμάτι της επικαιρότητας. Να μην ξεχνάμε και τον Μιχάλη Παπαγιαννάκη, έτσι. Και πάρα πολύ, τώρα μην τους αναφέρω. Μια ευρωπαϊκή αριστερά. Έχει δίκιο η Βουλά. Αλλά λίγο για τον Αλαβάνο, ο οποίος έχει προσπεραστεί σαν να μην υπήρξε. Ήταν ο άνθρωπος που κάλεσε επί της ουσίας όλες τις αριστερές ομάδες να ενοποιηθούν και τις έδωσε μια δυναμική. Έτσι, το λέω γιατί... Μα δεν συζητείτε. Αλλά αυτός ο χώρος που είχε συχνές εσωτερικές μεταβολές, άλλαζε συνέχεια ηγεσίες, έμπαινε στη Βουλή, έμπαινε και μερικές θείες εκτός Βουλής. Παρ' όλα αυτά υπήρχε. Είχε ένα ενδιαφέρον, εν πάση περιπτώσει, είχε μια γοητεία θέλεια. Τώρα, δεν είχε επιρροή στην κοινωνία ποτέ. Αυτή την κοινωνία την έδωσαν. Έδωσε ο Τσίπρας, ο οποίος. Είχε επιρροή στους opinion leaders μεγάλη. Δηλαδή σε αυτό που λέμε, ξέρω εγώ, τους διαμορφωτές της κοινής γνώμης. Δεν το εισέπρατε ποτέ στην κάλπη. Εκλογικά όμως ήταν πολύ ήταν πάντα χαμηλά. Ναι. Αυτό και αυτή τη διαφορά, την ποιοτική διαφορά, προσωπική ήταν σίγουρα, αλλά κατά τη γνώμη μου ήταν και ποιοτική, γιατί ο Τσίπρας είχε μερικά χαρακτηριστικά ποιοτικά σαν ηγέτης του κομματός του. Την έδωσε ο Τσίπρας και δεν την έδωσε το 2015 μόνο όταν καβάλισε εκείνο το κύμα και κατάφερε ένα κόμμα το οποίο ήταν ένα σκορποχώρη τώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ που ανέλαβε την κυβέρνηση του 2015 ήταν ένα τσίρκο. Έχει δηλαδή, να κάνει με αυτά που είπα πριν για τον Αλαβάνο. Ήταν αντιευρωπαίοι, οι μισοί ήταν από εδώ, οι άλλοι μισοί από εκεί. Ήταν μια κατάσταση περίεργη, όπως θυμάσαι. Και το αριστερό ρεύμα ήταν πάντα μια πολύ ισχυρή αντίληψη. Απόγεινε με τα κυβερνητικά σχήματα που δημιούργησε ο Τσίπρας από ανάγκη ενδεχομένως, είτε ω σύνδεσμο τον Καμένο, είτε η πρωτοκαθεδρία Βαρουφάκη στα οικονομικά. Αλλά αυτό που κράταγε αυτό το σύστημα ήταν ότι ο Τσίπρας όταν επικοινωνούσε με την κοινωνία, έκανε γκέλ, είχε ένα τρόπο να επικοινωνεί, και όταν καθόταν στα τραπέζια με τους διαπραγματευτές της Ευρώπης, δεν ξέρω τι άλλο, με τους πρωθυπουργούς, με τα στα συμβούλια, ήταν πρόσωπο το οποίο τον λάβανε υπόψη του. Ήταν πιστικός. Διαφωνούσα με τη γραμμή του, διαφωνούσα με την πολιτική του. Εμένα μου έκανε εντύπωση ότι ο Σόιμπλε έχει μιλήσει, που υποτίθεται ο Σόιμπλε ήταν
ο νούμερο ένα εχθρός, ας πούμε, mm-hmm. Τσίπρα, αν μπορώ να το πω έτσι, έτσι. Και γίνονταν η μεγάλη σύγκρουση, όχι τόσο με τη Μέρκελ, αλλά τόσο με το Σόιμπλε. Μιλάει, θα έλεγα με στοργίκι. Μιλάει, με ενδιαφέρον για τον Τσίπρα. Και μου είπε αυτά και του είπα, μην το κάνεις. Δεν mm-hmm. θα σε ωφελήσει. Αλλά όμως είχε δικαίωμα και δεν το έχει πει κανένας ούτε Έλληνας πολιτικός αυτό. Είναι η τελευταία συνέντευξή του που έδωσε σε ελληνικό μέσο στον Παπαχελά και δημοσιεύτηκε στην Καθημερινή. Ναι. Είχε όμως δικαίωμα να τιμήσει την εντολή που πήρε. Mm-hmm. Με αυτή την εντολή βγήκε. Σε όλα αυτά που λες δεν έχω καμία διαφωνία και για τον ρόλο και το πώς τον αντιμετώπιζαν και οι ξένοι ηγέτες τον Αλέξη Τσίπρα. Άλλωστε σου θυμίζω τον καλούσαν όχι μόνο στις συνόδους των Ευρωσοσιαλιστών, αλλά και ο Φρανσουά Ολάν που έκανε με τους Σοσιαλδημοκράτες και Σοσιαλιστές στα ηλίσια παιδεία, τον καλούσε ως επίτιμο παρατηρητή. Είχε ενδιαφέρον διότι όλοι μας το λίγο πολύ το ξέρουμε πια, έχει ένα... Πώς το λέγαμε παλιά, ΝΑΚ, πώς το λέγανε αυτό το πράγμα, μια γοητεία. Μια γοητεία. Έτσι. Η ένστασή μου είναι... Υπάρχουν προβλήματα ότι... βάθους ενδεχομένως, έτσι, στην πολιτική του. Υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν προβλήματα δυσκολίας του να αποσυγκοληθεί από αυτό το, να μην χρησιμοποιήσω μια λέξη, να πω το ρημάδι, το λέω με την καλή έννοια, το ρημάδι το, mm-hmm. το μαγαζί, ας πούμε, mm-hmm. είχε ένα δισταγμό. Θέλω να σας θυμίσω ότι... Σήμερα γίνεται μια συζήτηση στο ΣΥΡΙΖΑ για να μπούμε και στην κουβέντα για αυτούς που υπονομεύανε τον Τσίπρα και αυτούς τιμώρησε mm-hmm. η ομάδα που ανέδειξε, η ομάδα, η τάση που ανέδειξε τον Κασελάκη. Αυτό να σας θυμίσω ότι το Μάιο κληθήκαμε οι Έλληνες πολίτες να ψηφίσουμε και αν ψηφίζαμε τον Τσίπρα, αυτοί θα ήταν υπουργοί. Με αυτή την κυβερνώσα ομάδα προσήλθε ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές και νομίζω, κατά τη γνώμη μου, αυτό ήταν που τον επίτρεψε μου να διατυπώσω μια διαφορετική άποψη σε αυτό που, όχι διαφορετική, η ένστασή μου είναι ότι η έλλειψη ενδεχομένως γοητευτικών προσωπικότητων δεν διατρέχει μόνο τον ΣΥΡΙΖΑ. Διατρέχει οριζόντια το πολιτικό σύστημα. Εντελώς. Δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ. Αν γυρίσουμε πίσω, εντελώς. δεν βλέπουμε και μόνο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό, δεν έχει στελέχη που αφήνουν το αποτύπωμά τους. Και τα άλλα κόμματα αναζητούμε να βρούμε έναν-δύο που μπορούν να σταθούν. Για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι πια οι ηγεσίες δεν προκύπτουν από την αποδοχή της κοινωνίας, την αυθόρμητη, τη ζωντανή. Και στο τέλος φαίνεται κάποια στιγμή ότι. Αυτός είναι, έχει το χρήμα της δωρεάς, αυτός είναι ο εκλεκτός. Προκύπτουν από μηχανισμούς, προκύπτουν από το πολιτικό μάρκετινγκ, προκύπτουν από εσωκομματικούς μηχανισμούς. Mm-hmm. Έτσι είναι δημιούργημα δηλαδή στενών διαδικασιών. Δεν είναι μια τα μαζική. Τα ΜΜΕ παίζουν ρόλο σε αυτό, Γιώργο. Πάρα πολύ μεγάλο, αλλά όχι ως μέσα ενημέρωσης, ως μηχανισμοί χειραγώγησης. Mm-hmm. Δηλαδή τα ΜΜΕ από τη στιγμή που η ιδιοκτησία τους πια δεν είναι η τυπική ιδιοκτησία του εκδότη ή του καναλάρχη, ο οποίος έχει ένα μέσο ενημέρωση, μια κανάλια, ένα ραδιόφωνο, μια εφημερίδα και προσπαθεί κάνοντας ενημέρωση, άρα ώστε το δυνατόν καλύτερη να βγάλει λεφτά, να το κρατήσει, να έχει πόρους, αλλά είναι παραρτήματα άλλων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και δεν δίνουν και πολύ μεγάλη σημασία mm. αν. Γιώργο, για να το πάμε σιγά σιγά. Εκδοτικά δεν πάνε καλά. Mm-hmm. Να το πάμε σιγά σιγά για προς το τέλος τώρα. Αυτή την κατάσταση, όπως έχει διαμορφωθεί. Εσύ τη βλέπεις να μπορεί να παραμείνει σε μια ανάλογη φάση με αυτή που είναι σήμερα? Θεωρείς δεδομένο ότι θα υπάρξει διάσπαση ή αποχώρηση? Εγώ πιστεύω ότι δεν μπορεί να μην υπάρξει διάσπαση. Δεν πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να συνυπάρξουν. Είδα σήμερα ότι αναδύεται ένα κλίμα ότι κάπως να πέσουν οι τόνοι, να τα βρούμε, να τα κάνουμε. Στο ρεπορτάζ αυτό έχει προκύψει. Ναι, αλλά είναι όμως, το βλέπει κανείς, mm-hmm. είναι μεγέθη τα οποία είναι εντελώς ασύμβατα. Και το ασύμβατο των ασυμβάτων. Είναι το μέγεθος Κασελάκης. Ο κ. Κασελάκης θα δυσκολευτεί πάρα πολύ να προσαρμοστεί στην ελληνική πραγματικότητα. Δεν κατανοεί τον ΣΥΡΙΖΑ και νομίζω ότι αυτές οι δημοσκοπήσεις που τον χαρακτηρίζουν ελάχιστα αριστερό, κάπου πιάνουν την ουσία του πράγματος. Δεν έχει προσκομίσει κάτι στο δημόσιο διάλογο. Αυτά που λέει, αυτά για τα οποία τον κατηγορούν κιόλας οι ΣΥΡΙΖΑΙ, δεν είναι καινούργια πράγματα. Δηλαδή δεν έχει να προσκομίσει. Ο κ. Κασελάκης προσπαθεί να παρουσιάσει τον εαυτό του ως πολιτική πρόταση. Την αντίληψή του, τον τρόπο της ζωής του, το σεξουαλικό προσανατολισμό του, τη σταδιοδρομία του. Δεν ξέρω αν αυτή η σταδιοδρομία του είναι πρότυπο για μια χώρα. Δεν ξέρω, μακάρι να είναι όπως θα λέει ο άνθρωπος. Εγώ δεν έχω εντρυφήσει, δεν γνωρίζω. Αλλά
Πάντως στην Ελλάδα τα πρόσωπα, κυρίως όταν μιλάμε για, για κόμματα εν δυνάμει κυβερνητικά, παίζουν μεγάλο ρόλο. Για πάρτε, ναι, ναι. Έκανες πολύ, ο μόνος πολιτικός, ο πολύ μεγάλη ο αναφορά μόνος στον Αλέξη Τσίπρα, η οποία είναι και δίκαια. Αλλά και ο Μητσοτάκης κερδίζει εκλογές. Ο μόνος πολιτικός, ο οποίος δεν είχε προσόντα δημόσιας παρουσίας, αλλά ήταν απίστευτα επαγγελματίας και οργανωμένος και αυτό επικράτησε, ο κ. Μητσοτάκης. Ναι, αλλά υπήρχε και η προϊστορία της οικογένειας Μητσοτάκη. Δεν μπορούμε να την... Ο πατέρας Μητσοτάκης ήταν χαρισματικός. Ναι. Δεν τον ταυτίζω. Εννοείται, γι' αυτό σου λέω για τις προσωπικότητες που δεν υπάρχουν πια. Αλλά ο κύριος Μητσοτάκης είχε μια κεκτημένη ταχύτητα για να μην πω κληρονομιά. Το όνομα. Για το και ένα μεγάλο κόμμα. Ναι. Δηλαδή, το οργάνωσε, αλλά υπήρχε και το. Θυμάστε όλοι της αδελφής του συμπεριλαμβανομένης που δεν τον ψήφισε για δεν τον στήριξε τουλάχιστον για πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Το βλέπανε σαν, ξέρω, άστον να κάνει την πλάκα του και να τελειώνουμε. Δηλαδή, όταν ο κ. Μητσοτάκης εξαδήλωσε την επιθυμία του να είναι διεκδικητής της ηγεσίας στη Νέα Δημοκρατία και στην οικογένειά του και στο κόμμα του και ευρύτερα, υπήρξε μια, μια συγκατάβαση. Εγώ πιστεύω ότι ο κ. Μητσοτάκης, αφού κέρδισε το χρόνο που του χρειάστηκε με την ακύρωση των πρώτων εκλογών στην Νέα Δημοκρατία, οργανώθηκε. Δηλαδή υπήρξε επαγγελματία. Τι θέλω, επικοινωνιολόγο, ποιος είναι ο καλύτερος, ο Γκρίνμπεργκ. Πόσο κάνει, τόσο. Αυτόν. Τι θέλω, μέσα ενημέρωση. Πώς θα βρίσκεις τα μέσα ενημέρωση, με deals με τους διάρχες, με αυτούς που τα έχουν. Είναι απίστευτα πειθαρχημένος, απίστευτα οργανωμένος και γι' αυτό το μειονέκτημα στο δημόσιο χώρο, δηλαδή αυτό το που έχει ο Τσίπρας, ο οποίος κερδίζει, μαγνητίζει με την παρουσία του. Το καλύπτει με την επικοινωνία και τη στρατηγική. Πολύ. Άρα, μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τα του ΣΥΡΙΖΑ τώρα, θεωρείς ότι είναι αναπόφευκτη μια διάσπαση? Ναι. Διάσπαση, μπορεί να υπάρχει και μια σοπηλή διάσπαση. Δηλαδή, μπορεί να αρχίσει ο κόσμος ναι, να αποχωρεί και να πηγαίνει στο σπίτι. Και σε ό,τι αφορά το αύριο, λες ότι ο Κασελάκης ο ίδιος ως πρόταση. Ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ως πρόταση είναι αυτό που θα κριθεί. Είναι μειοψηφικός. Δεν είναι. Δεν, μάλιστα. Και πιστεύω ενδεχόμενο... ότι το σημείο καμπής, το σημείο τομή, και μέχρι εκεί θα μιλάμε για ΣΥΡΙΖΑ, για που και πέρα θα μιλάμε για κάτι άλλο, είναι οι ευρωεκλογές. Το ενδεχόμενο. Δηλαδή, ναι, καταλάβαμε. Το ενδεχόμενο να υπάρξει ένα βελούδινο διαζύγιο και στο πλαίσιο αυτό. Να έχουμε αυτή την εκτόνωση της κατάστασης. Το αποκλείεις. Εμείς οι δημοσιογράφοι αρεσκόμαστε να παρακολουθούμε, να δίνουμε ιδιαίτερο βάρος στις κομματικές συμπεριφορές, στις κομματικές διεργασίες, στην κομματική στελέχωση. Κατά ψέματα. Η πολιτική είναι το κοινοβούλιο. Ένα κόμμα υπάρχει ή δεν υπάρχει, εάν έχει στο κοινοβούλιο, επαρκή εκπροσώπηση. Και υπάρχει ως μεγάλος ή μικρότερος σχηματισμός, ανάλογα με την κοινοβουλευτική δύναμη. Αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 47 βουλευτές. Αυτοί οι 47 βουλευτές είναι πολύ μικρή οικογένεια, πολύ μικρή ομάδα για να παίξει ρόλο. Αν διασπαστούν κιόλας, αν κοπούν και σε δύο κομμάτια, πράγμα που ενδεχομένως θα βάλει και σε κίνδυνο το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θα είναι ακόμα χειρότερα. Εγώ πιστεύω, για να κλείσω με αυτό, πιστεύω ότι υπάρχει μια, δεν ξέρω αν είναι τέτοια η λέξη κατάλληλη να χρησιμοποιήσω, υπάρχει μια ανομαλία στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Και είναι η ανομαλία του να εκλέγουν αρχηγό, ο οποίος δεν είναι βουλευτής. Είναι δυνατόν να επιβιώσει ένα κόμμα με τον αρχηγό του 3 χρόνια εκτός βουλής? Το ΠΑΣΟΚ πάντως επιβίωσε. Το Γιώργο. Τι επιβίωσε, αγαπητέ. Εκεί είναι. Είναι καθυλωμένο, ανέβηκε λίγο, τσίμπησε, δεν μπορούμε να πούμε. Τσίμπησε, λίγο επιβίωσε. Δεν μπορείς να πεις. Σε κάθε περίπτωση όμως. Πέθανε. Σε κάθε περίπτωση όμως ο αρχηγός ενός κόμματος πρέπει να είναι βουλευτής. Πρέπει να εμφανίζεται στο κοινοβούλιο, να ψηφίζει, να νομοθετεί, να έχει πολιτικές. Εκεί γίνονται οι κεντρικές πολιτικές αντιπαραθέσεις. Χωρίς αυτό είναι ανάπηρο, είναι κουτσό, είναι προβληματικό. Και θέλω να σου θυμίσω ότι το ΠΑΣΟΚ επιβίωσε, όχι επειδή ο κ. Ανδρουλάκης ως μη βουλευτής, που ήταν κοινοβουλευτικός, έτσι. Ήταν ευρωβουλευτής. Ναι, ναι, είχε κάποιο έτσι μαγικό τρόπο να κάνει. Πει το ΠΑΣΟΚ, έρχεται από μακριά. Έχει μια μαγιά, έχει μια ραχοκοκαλιά. Η οποία έρχεται από το 1974. Ξέρεις πολλά κόμματα, με ξέρεις το ΚΚΕ ενδεχομένως. Και κάποιους από την Ευρωπαϊκή, αν όχι όλους πια, οι οποίοι να έχουν κατά τόπους και κεντρικά ανθρώπους οι οποίοι ήταν παρόντες στις διαδικασίες της δεκαετίας του 70. Γιώργο, σε ευχαριστούμε, πάρα πολύ. Ελπίζουμε να σε δούμε σύντομα πάλι εδώ κοντά μας. Καλή συνέχεια και περαστικά. Έλα από εδώ για να.